Γεια σου, γεια σου και καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε μακιγιάζ, έχουμε tutorial. Είμαι η Μαρίτα, δεν συστηρικά. Λοιπόν, και άμα σου αρέσει αυτό εδώ το μακιγιάζ που είναι λίγο τέλειο και για να βγεις έξω και για πρωί και για βράδυ και γενικά είναι ένα ωραίο μακιγιάζ που χρησιμοποιούμε και καινούργια προϊόντα, έχει eyeliner, χρυσές υποχρώσεις, ροδάκινη κραγιόν. Παρακολούθησε το βίντεο, ξεκινάει το μακιγιάζ. Δεν σχολιάσουμε το μαλλί, έχει μπει από τον ζελάδι. Λοιπόν, θα πάρω MAC Prep & Prime και θα ψεκάσω πρόσωπο. Εννοείται ότι έχω κάνει ενυδάτωση και έχω βάλει κρέμα προσώπου, σέρουμ, τα πάντα. Θα σας αφήσω εδώ καρτέλα από πάνω με το Morning Skincare Routine. Πάντα βάζω και πινέλο, παρόλο που είναι με ψεκαστήρι το Prep & Prime, για να πάει σίγουρα παντού. Και θα συνεχίσω με Photo Finish Vitamin Glow Primer with Vitamin C, E και B. Είναι αυτό εδώ, το δοκίμασα ήδη μία φορά και είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Να το ξέρετε, μα ψάχνετε έτσι ένα primer που να κάθεται καλά και να σου δείχνει έτσι μια μεγάλη φρεσκάδα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και θα δοκιμάσω και ένα καινούριο primer από Wycon. Άμα είδατε το haul, πήρα μερικά καινούργια πράγματα, τέλος πάντων, και θέλω να τα δοκιμάσω. Πήρα αυτό που είναι για κοκκινίλες, το Tone Up Anti Rose. Ροζόρο, κάπως έτσι. Είναι ιταλικό brand και τα λέγαμε μισά ιταλικά, μισά αγγλικά. Τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ και θα το βάλω όπως βλέπουμε όλοι. Οι κόκκινες περιοχές εμένα είναι εδώ στα μάπουλα. Το πρόσωπό μου ήταν σε πολύ καλή φάση, ξαφνικά, δεν ξέρω, έκανε ένα comeback και έχει ξανακοκκινήσει, έχει ξαναβγάλει κάποια σπιθουράκια. Είναι λίγο έτσι περίεργο. Λοιπόν, και με πινέλο θα το πάω αυτό. Μυρίζει ωραία. Αρκετά ωραία, μπορώ να πω. Σαν υφή είναι σαν κρέμα. Καλό. Εντάξει, εδώ πέρα θα μπορούσα να την καλύψει λίγο καλύτερα ίσως. Αλλά ίσως να θέλει να βάλεις παραπάνω και δεν θέλω να φορτώσω το πρόσωπό μου. Δεν είναι δηλαδή κάτι άσχημο το κόκκινο εκεί πέρα. Στα μάτια σιγά. Λοιπόν, αλλά ήθελα να το δοκιμάσω. Και θα συνεχίσω. Βάλαμε primer, θα πάμε σε foundation που και αυτό το πήρα τελικά που σας είπα ότι με θάνιωσα, οπότε το πήρα, το παρήγγειλα και μου το στείλαμε την επόμενη μέρα. Είναι το Full Matte Pro Foundation από Wycon. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου. Είναι στην απόχρωση NW32. Λοιπόν, οπότε θα βάλουμε λίγο. Είναι αρκετά υγρό. Νομίζω είναι αρκετά ωραίο. Έχω πάθει σοκ. Αρκετά καλλιπτικό, χτίζεται. Δηλαδή, αν βάλεις και δεύτερη στρώση, χτίζεται. Και πολύ ωραίο καφεδάκι. Καπουτσίνο. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτό, τώρα θέλω να κάνουμε contour. Και επειδή το μακιγιάζ είναι έτσι για ραντεβού, για έξοδο, θέλω έντονο contour. Έντονο contour, εντάξει, όχι υπερβολές. Κατάλαβες. Και θα κάνω σίγουρα εδώ στο double chin, όπως λέγεται, στο διπλό, στο προπουλάκι εδώ πέρα θα κάνω σίγουρα και σίγουρα θα μου κόψω και λίγο μάγουλα, έτσι πως με βλέπω. Λοιπόν, οπότε θα κάνω, πως το κάνω αρχικά. Έχω πάρει τη Fenty το contour stick, να ξέρεις ότι με contour υγρά τέτοιας μορφής, είμαι παλετίτσες, ξέρω εγώ, υπάρχουν διάφορα, γίνεται πιο εύκολο το μπλεντάρισμα. Οπότε θα πάω εδώ
Και παιδιά, ένα που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι λίγο trend τώρα και θα περάσει σίγουρα, είναι να κάνεις εδώ τη γωνία. Και θα πάω εδώ, ακριβώς εκεί που είναι το κόκαλο. Πολύ γρήγορα το blend με αυτό. Και θα συνεχίσω με αυτά και θα βάλω και το αγαπημένο μου πραγματικά με αυτό που πάθησα, το highlighter, το ροδακινί εδώ. Για ρούς δεν θα μου άρεσε, γιατί έχει έτσι μια πίτσι απόχρωση, αλλά για highlighter είναι τέλειο. Είναι πάλι από τη Fenty, αυτή την τριάδα, και βρίσκεται στα Sephora. Θα δείξω λίγο πιο αναλυτικά, γιατί μου είπε μια κοπέλα ότι τα βγάζω λίγο και τα βγάζω από την κάμερα λίγο γρήγορα και είχε δίκιο νομίζω. Είναι αυτή η σειρά από Fenty, η οποία σας δίνει μέσα και stick foundation, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γράφει πολύ ωραία. Αλλά ήθελα να δοκιμάσω το Wildcon αυτή τη στιγμή και επίσης το contour stick είναι λίγο βαρύ γενικά. Γενικά, όχι αυτό, γενικά αυτό, αυτά πιο ελαφριά. Λοιπόν, και μετά έχει μέσα το contour mocha και μετά highlighter. Έτσι ροδακινή απόχρωση είναι αυτή εδώ. Την tripping είναι αυτά εδώ, από Fenty. Λοιπόν, και τώρα θα σετάρουμε πρόσωπο. Και θα σετάρω λίγο με την πούδρα της Wycon, την Powder Foundation NW25. Θα πάρω ένα πινέλο εδώ, ζωήβα, και θα πάω με τη Laura Mercier την πούδρα, την Translouche, η οποία εντάξει είναι φανταστική, δεν φεύγει τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα, να το ξέρετε. Μου έχει τελειώσει σχεδόν αυτή, έχω άλλη μία μέσα, αλλά βαριά με πάω να τη φέρω. Παιδιά, αυτή είναι τόσο velvet, πραγματικά τελείωμα. Άμα θες μια καλή πούδρα, θα πάρεις αυτή και τίποτα άλλο. Πραγματικά. Okay. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα ρουζάκι από Wycon. Αυτό το είχα, δεν το πήρα τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τα Mineral Blush, το Blush Cotto Baked Blush. Απόχρωση 01. Είναι αυτό εδώ. Είναι σήμερα, είναι ροδακινή ροζ. Το πω, κάπως έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, και θα προχωρήσω, παιδιά, θα βάλω μπρόζε. Είναι από Kiko αυτό, εντάξει, είναι θεϊκό. Να το ξέρετε, πραγματικά, άμα υπάρχει ακόμα πήγαινε πάρτε το. Το Precisious Long Lasting Vegan Browser 01. Πολύ ωραία πούδρα bronzer, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Με το ίδιο πινέλο. Ωραία, λοιπόν. Και θα πάω στα φρύδια. Θα χρησιμοποιήσω το καινούριο μολύβι της Smashbox. Λοιπόν, τώρα στα μάτια. Στα μάτια θα κάνουμε κάτι το οποίο το έχετε δει όλοι, Instagram, TikTok, Facebook, παντού. Θα βάλουμε αυτό, να ξέρεις ότι δεν χρειάζεται. Μπορείς να το καθαρίσεις απλά με concealer από κάτω, αλλά οκ, είναι πιο εύκολο και θα σας το δείξω να το ξέρετε. Gelo tape από κάτω. Τώρα εγώ πήρα πολύ, αλλά το πήρα επίτηδες για να μην λερωθεί, γιατί είμαι ήδη βαμμένη στο πρόσωπο. Και θα προσέξεις τώρα η άκρη του ζελοτέιπ να είναι στην άκρη ακριβώς εδώ στο μάτι σου. Να μην το καλύπτει και να μην είναι τσαλακωμένο. Άμα έχεις δηλαδή κουκουλωτό μάτι, προσπάθησε δηλαδή να κοιτάς ευθεία και να το βάλεις ακριβώς εδώ στη γωνία του ματιού σου. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη. Okay. Και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο τώρα σαν σβησμένο τύπου μακιγιάζ. Λοιπόν, θα πάρω για όλη την ιδεολογία
αυτή. Θα πάρω αυτή την παλέτα από MAC. Είναι η Hungry, η οποία είναι η μόνη που έχω, παιδιά, με ψυχρά χρώματα. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και γενικά τα ψυχρά χρώματα δεν δουλεύονται και πάρα πολύ εύκολα. Είναι βασικά λίγο πιο, σε μένα είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί δεν τα έχω συνηθίσει. Πάντα φόραγα θερμά γι' αυτό. Λοιπόν, και θα πάρω μία κλασική εδώ καφέ σκιά. Δεν έχει ονόματα να σας πω. Και θα τη βάλω εδώ στην άκρη. Και θα τη φέρω και μέσα. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, και μετά θα σας δείξω κάτι. Δεν θα κάνουμε πάρα πολλά στα μάτια γιατί θα γίνει ήδη έντονο με αυτό. Θα πάρω αυτή τη χρυσή σκιά. Μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε χρυσή σκιά. Με όλες γίνεται. Και θα πάρετε το setting spray. Θα ψεκάσετε το πινέλο. Ένα πυκνό πινέλο. Όχι χνούδο το ελαφρύ τρίχα. Ένα συμπυκνωμένο καλά πινέλο. Οπα. Λοιπόν, και θα πάρετε τη χρυσή σκιά και θα βάλετε εδώ, έτσι όπως είναι βρεγμένο. Το ίδιο και από το άνω. Λοιπόν, και θα πάρω πινέλο το blending από πριν, πάλι με την ίδια σκιά και θα πάω εδώ στην ένωση να το ενώσω καλά. Λοιπόν, και θα πάρουμε τώρα τη πιο σκούρα σκιά που έχει, που είναι ένα γκρι μαύρο, μπορώ να πω, κάτι τέτοιο, και θα πάρουμε ένα πινελάκι αυτό που είναι με πλάγια γωνία, από ζωήβα είναι αυτό. Λοιπόν, και θα το βάλουμε, θα κάνουμε ακόμα πιο σκούρο εδώ πέρα να δώσουμε βάθος. Λοιπόν, και θα κάνω κάτι τώρα το οποίο μπορεί να είναι και ρίσκο και να το χαλάσω, αλλά θα το κάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτή η υγρή σκιά από MAC, η Dazzle Liquid. Γενικά αυτές οι υγρές σκιές, άμα ξέρεις να τις δουλεύεις, είναι ότι καλύτερο. Έχω δύο, αυτή είναι η πιο σκούρα που έχω. Είναι Beam Time και έχω και την ανοιχτόχρωμη. Και θα βάλω λίγη εδώ. Και απ' την άλλη. Δεν την έβαλα μέσα, βλέπεις. Ενώ δεν έβαλα στην εσωτερική γωνία. Και θα πάρω το πινέλο για το blending, μάλλον με μία καφέ σκιά. Αυτή τη σκιά, την υγρή, μπορείς να τη βάλεις και μόνη της και απλά να τη σβήσεις γύρω γύρω με μία άλλη σκιά και να είναι τέλεια, πραγματικά. Και με οποιοδήποτε, όχι μόνο με καφέ και με ροζ και με τα πάντα. Λοιπόν. Πολύ γκόντες το κάναμε. Θα βγάλω τώρα αυτά από κάτω. Να δείτε και πως βγαίνει. Έτσι κάνει και ένα πολύ ωραίο σαν lifting στο μάτι, να είμαστε ειλικρινείς. Και θα πάρω το πινέλο που πήρα, το συμπυκνωμένο, που ψέκασα για τη σκιά, τη χρυσή, και θα τη βάλω την ίδια σκιά από κάτω. Ωραία, πολύ ωραίο. Τη φλόφκα γιατί ήταν λίγο μεγάλο. Και θα πάρω ένα μικρότερο πινέλο, θα το ξανακάνω. Α. Και θα πάρω το σκούρο καφέ. Θα το βάλω εδώ γιατί κάπως πρέπει να ενωθεί αυτό με το κάτω για να μην φαίνεται έτσι άκυρο. Γενικά, φοβόμουν, παιδιά, πάρα πολύ να βάζω από κάτω σκιές. Γιατί ένιωθα ότι ρίχνει το μάτι κτλ. Κτλ. Αλλά σε ένα τέτοιο μακιγιάζ του δίνει πάρα πολύ. Σου δίνει πάρα πολύ ένταση, πολύ πιο ωραία. Αλλά δείτε ότι άμα θες μπορεί να το αφήσεις έτσι από πάνω. Τώρα για να γίνει ακόμα πιο σωστό, θα βάλουμε και ένα eyeliner. Βάζουμε λίγη σκιά ακόμα εδώ. Ωραία. Για eyeliner θα χρησιμοποιήσω τη NYX, το Professional NYX, okay, Epic Ink Liner. Είναι ένα κλασικό eyeliner, νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε πια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πρέπει τώρα κάπου να κοιτάμε. Θα κοιτάμε το καθαρίστη.
Λοιπόν. Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω, θέλει μολύβι από μέσα. Αυτό σηκώθηκα να πάω να το πάρω, δεν το είχα φέρει. Power Surge Eye Coil από MAC, αδιάβροχα. Είναι ένα χρυσό, ένα βασικά του δέρματος προς χρυστό, θα το δείτε. Είναι έτσι ένα χακό, δεν ξέρω. Και θα το βάλω μέσα στην εσωτερική γραμμή. Τι λέτε? Και πάμε για μάσκαρα. Μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω την που χρησιμοποιώ σε όλα αυτά τα μακιγιάζ τώρα τελευταία. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ από, από Benefit, την They Are Real Magnet. Μου αρέσει πάρα πολύ και έχω βάλει στόχο να την αδειάσω τελείως για να δείξω τις καινούργιες που έχω πάρει, να δοκιμάσω. Οπότε αυτό, πάμε. Για χείλη έχω επιλέξει να βάλω από NYX το Coffee. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, αρκετά έτσι σαπιομήλο θα έλεγα. Και για κραγιόν έβαλα από MAC το Burnished Beige Applied Lip Cream Lipstick. Ναι, είναι από αυτήν εδώ την σειρά. Δεν θυμάμαι, νομίζω υπάρχει ακόμα σίγουρα. Βασικά τώρα την είχα πάρει πριν λίγο καιρό και λογικά υπάρχει. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και ενυδατικό. Αλλά θα βάλω και το καινούριο gloss από Wycon που πήρα για δοκιμή. Το έχω δοκιμάσει σκέτο και μου άρεσε, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει πάνω με κραγιόν. Βάζω στο χέρι μου, γιατί άμα έχεις βάλει κραγιόν και βάλεις ένα clear gloss πάνω, θα γίνει χάλια το πινελάκι και μετά το σιχαίνομαι. Εντάξει, τέλειο, έφυγες. Μαμάς, πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο συνδυασμός νομίζω. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε και ένα setting spray. Το setting spray που έχω είναι από τις... Είναι αυτό εδώ, το Photo Finish Setting Spray από Smashbox, το οποίο θα το κουνήσω καλά και δεν θα βάλω πάρα πολύ. Αυτό. Άμα σου άρεσε το μακιγιάζ αυτό, πάτε ένα like στο βίντεο και κάνε και ένα subscribe στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Φιλάκια πάρα πολλά!